Αναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίνιε πρόδρομε Αποστόλων Εδωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Χριστός Ανέστη, συνάντηση, η τελευταία σύναξη την οποία πραγματοποιούμε με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμενη στο καλοκαίρι, οπότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα τις Τετάρτες να βλέπουμε, να συναντώμεθα όλοι μαζί εδώ σε αυτό το χώρο και να λέμε μερικά πνευματικά πράγματα. Μερικά πράγματα τα οποία είναι προς την ωφέλεια της ψυχής μας και προς διόρθωση του χαρακτήρους μας. Φυσικά οι μοναχοί δεν θα στερηθούν του Λόγου του Θεού, διότι κάθε μέρα τόσο στην τράπεζα που διαβάζουμε και αναγνώσκουμε διάφορα κείμενα, τα σχολιάζουμε, τα μελετάμε, τα συζητάμε πολλές φορές. Μιλάμε επίσης κατηδίαν, σε εξομολογήσεις ή σε συζητήσεις. Οπότε είτε κατηδίαν είτε γενικώς με τους μοναχούς είναι καθημερινή η επαφή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν έπαψα, λέει, να σας νουθετώ. Έτσι για τον μοναχό δεν πάβει η νουθεσία, η καθημερινή νουθεσία από το γεροντά του. Για τους υπολείπους, ιδιαίτερα τους λαϊκούς, όμως θα έχουμε το κήρυγμα που κάνουμε κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Αυτό φυσικά δεν σταματά, αλλά σε κάθε Θεία Λειτουργία θα ακούγεται και όπως ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Σαν το κλείσιμο των συνάξεών μας για την περίοδο αυτή εισερχόμενη στο καλοκαίρι του 2011, έχω να πω ότι τα γεγονότα τα οποία τρέχουν τόσο μέσα στη χώρα μας όσο και έξω από τη χώρα μας είναι δραματικά γεγονότα. Σήμερα σκεφτόμουν να αναπτύξω ένα άλλο θέμα εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο θα αναφερθώ στην αγάπη σας. Το θέμα μου δόθηκε αφορμή από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκα σήμερα το πρωί από μία κυρία η οποία μου λέει «Πάτερ μου, πήρα το περιοδικό σας στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, εγώ είμαι αποφασισμένη να μην πάρω την κάρτα του πολίτη. Πήγα στο πνευματικό μου όμως και ο πνευματικός μου μου είπε «Α, αυτή είναι φανατική. Μην ασχολείσαι μαζί τους». Που λένε «Εμείς θα την πάρουμε, παιδί μου, την κάρτα του πολίτη. Τι θα κάνουμε, θα μείνουμε νηστικοί. Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε την εφορία μας. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε τα φάρμακά μας». Στο πρώτο θέλω να μείνω και της είπα της κυρίας, λέω μπορείτε να δείτε ποιοι έκαναν τη συγκέντρωση και ποιοι λένε ότι δεν θα πάρουν την κάρτα του πολίτη. Λέω για διαβάστε το κείμενο και έγραφε Ιερά Μητρόπολη Πειραιός
Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτου και Γιαλίες, Ιερά Μητρόπολη Γόρτινος Μεγαλοπόλεως, κληρική από κάτω. Και δεν μόνο αυτή της λέω. Ο Μητροπολίτης, λέω εκεί της Λαμίας, τι είπε σε όλους τους ιερείς? Να μην πάρετε την κάρτα του πολίτη. Κανένας κληρικός, κανένας χριστιανός. Όχι ότι είναι το τελικό χάραγμα πάνω στο χέρι, αυτό που αναφέρει η Αποκάλυψη, αλλά είναι ένα από τα τελευταία προστάδια, τα οποία εδώ και 30 χρόνια στο βιβλίο μας, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, από το 1983, το έχουμε γράψει. Ότι θα φτάσουν σε μία κάρτα και μετά, αφού φτάσουν στην κάρτα, θα αρχίσουν να λένε κλάπηκε η κάρτα, χάθηκε η κάρτα, δεν είναι η κάρτα ικανή, οπότε πάρτε το στο χέρι στο μέτωπο. Δεν μένω σε αυτά που είχα γράψει και είχα πει από το 83. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι η σύγχυση η οποία προκαλείται μέσα στον κόσμο. Μία σύγχυση την οποία τη βλέπουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, στο πρόσωπο του Χριστού όταν ήλθε επάνω στη γη. Για σκεφτείτε, αδέλφια μου, για ποιο λόγο το συνέδριο των Ιουδαίων, η Ιερά Σύνοδος, καταδίκασε τον Χριστό, καταδίκασε τον Μεσσία. Για ποιο λόγο τον καταδίκασε? Φυσικά το Ευαγγέλιο μας γράφει ότι από πίσω τα βαθύτερα αίτια ήταν ο ζήλος και ο φθόνος. Ναι, αυτό υπήρχε στην καρδιά των αρχιερέων και των ιερέων και των γραμματέων και των φαρισαίων της εποχής εκείνης. Φυσικά υπήρχε η ζήλια και ο φθόνος. Εδώ υπάρχει μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και Εκκλησία δεν εννοώ μόνο το Ράσο, εννοώ όλους τους χριστιανούς που είναι βαπτισμένοι. Η αδελφή μπορεί να ζηλεύει την αδελφή, η μάνα να ζηλεύει το παιδί, η κουνιάδα την κουνιάδα, ο αδελφός τον αδελφό, ο γείτονας τον γείτονα, που είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι. Και αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Κληρικός να ζηλεύει κληρικό, επίσκοπος να ζηλεύει επίσκοπο, και τα κήρυκτρα να μην είναι καθαρά των όσων λέγει και αποφαίνεται ή διδάσκει, αλλά από πίσω να κρύβεται ο ζήλιος και η ζήλια και ο φθόνος. Εκείνη λοιπόν την εποχή δεν υπήρχαν οι προφητείες του Ισαΐα, οι προφητείες του Ισεκίλ, δεν υπήρχαν οι προφητείες όλων των μικρών και μεγάλων προφητών που προεφήτευαν για την έλευση του Μεσσία και τον περιέγραφαν πώς θα είναι, πού θα γεννηθεί. Δεν τον έβλεπαν μπροστά τους. Σήμερα στο σημερινό Ευαγγέλιο τι λέει ο Ιωάννης? Τι λέει ο Ιωάννης, ο οποίος είναι κλεισμένος μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης και ρωτάει τον Χριστό μέσω των μαθητών του. Πήγαν οι μαθητές του, γιατί ο Ιωάννης εκεί που βάφτισε είχε μαθητές. Συνελήφθηκε και οι μαθητές του πήγαν να τον επισκεφτούν στη φυλακή. Οι μαθητές του Ιωάννη. Και τους λέει ο Ιωάννης, πηγαίνετε σας παρακαλώ στον Ιησού και ρωτήστε τον, αυτός είναι ο Μεσσίας ή έτερον προσδοκόμεν? Είναι αυτός τελικά ο Μεσσίας ή άλλον θα περιμένουμε? Και ο Χριστός τι απάντησε στους μαθητές του Ιωάννη? Πηγαίνετε και πείτε στον διδάσκαλό σας ότι σήμερα εκπληρώνονται οι προφητείες. Τυφλοί αναβλέπουσι, κοφοί ακούνε, νεκροί ανασταίνονται, παράλυτοι περπατούνε. Σήμερα αυτό που έλεγε ο Ισαΐας γίνεται πραγματικότητα. Και εκεί επενήκε τον Ιωάννη που λέει ότι δεν υπάρχει προφήτης μεγαλύτερος σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί το λέει αυτό ο Ιωάννης?
Ο Ιωάννης είναι λίγα λεπτά πριν του κόψουν το κεφάλι. Λίγες ώρες. Γιατί ρωτάει εάν είναι αυτός ο Μεσσίας? Δεν είναι ο ίδιος που τον βάφτισε? Δεν είναι ο ίδιος που είδε το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνον ως υπεριστερά και είπε αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου? Δεν άκουσε τη φωνή του Θεού που μίλησε? Πώς δεν τα άκουσε? Πώς δεν τα είδε? Και τότε γιατί ρωτάει? Ακριβώς γιατί είχε γίνει μεγάλη σύγχυση, αδέρφια. Το ιερατείο, οι ιερείς, οι αρχιερείς έλεγαν, δεν είναι αυτός ο Μεσσίας. Δεν εκπληρώθηκαν επάνω του οι προφητείες. Αυτός είναι μάγος. Αυτά που κάνει τα κάνει με τη δύναμη του σατανά. Και επικρατούσε μία σύγχυση. Μία σύγχυση που είχε φτάσει και στα αυτιά της Σαμαρίτιδος. Η Σαμαρίτιδα τι τον ρώτησε? Αφού του λέει θεωρώ ότι προφήτης είσαι, του λέει κάποια στιγμή πιστεύω ότι είσαι προφήτης. Μου πες όλη μου τη ζωή. Σε ρωτώ, του λέει, για να μου ξεδιαλύνεις. Έχω ακούσει ότι ο Μεσσίας έρχεται, ήλθε, θα έρθει, πες μου. Μια και είσαι προφήτης. Εσύ να μου πεις την αλήθεια. Μέχρι και η Σαμαρίτιδα που εκφράζει τον απλό λαό είχε μπερδευτεί. Έρχεται, ήλθε, θα έλθει, τι κάνει ο Μεσσίας? Σκεφτείτε τι σύγχυση γινόταν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί άλλοι λέγανε ήρθε, ο Μεσσίας κάνει θαύματα, στην Κανά έκανε το νερό κρασί, αλλού ανέστησε τον ιό της χείρας, αλλού έκανε εκείνο. Θα τρελαθεί. Γίνονται, δεν γίνονται, φτιαχτά είναι, ο διάολος τα κάνει. Και σπέρνανε διάφορες κατηγορίες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Από ζήλια και φθόνο, που στο λέει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο. Αλλά και από κακή παρερμηνία των προφητιών. Οι ιερείς δεν ερμηνεύαν σωστά τις προφητείες. Δεν τις ερμηνεύαν σωστά. Με αποτέλεσμα, τι έγινε? Το αποτέλεσμα ήταν, αφού κάναν λάθος παρερμηνίες στις προφητείες, είπαν, καταλήξαν, δεν είναι αυτός ο Μεσσίας. Με αποτέλεσμα, είπαν να σταυρωθεί. Να θανατωθεί. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτό. Και έτσι λοιπόν η σύγχυση έφερε τι? Τη σταύρωση του Χριστού. Οδήγησε τον Χριστό στο θάνατο. Αλλά προσέξτε ότι είχε μπερδευτεί και η Σαμαρίτιδα. Και ο Χριστός είναι η πρώτη φορά, η πρώτη φορά που αποκαλύπτει σε μία γυναίκα τη Σαμαρίτιδα, η οποία ήταν και πόρνη, η οποία ήταν και πόρνη, γιατί είχε πέντε γυναίκες, πέντε άντρες, και συζούσε με έκτονε, και ο έκτος δεν ήταν πάλι, λέει, άντρας της. Άρα άλλαζε άντρας. Αυτό λέγεται πορνεία κατά τη γραφή. Πορνεία δεν είναι μόνο όταν είσαι επιπληρωμή. Αυτό ονομάζεται πορνεία. Και όμως αυτή, σε αυτή τη γυναίκα, ο Χριστός της αποκαλύπτει μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες. Όχι μόνο μία, της είπε δύο-τρεις. Πρώτα απ' όλα είπε ότι ο Θεός είναι πνεύμα, που δεν το είχε πει σε κανέναν άλλον, ούτε στους μαθητές του. Και ότι δεν είναι ανάγκη να πας στον ναό του Σολομώντα, μήτε στο όρος Γαριζίνη να προσευχηθείς. Θεός είναι πνεύμα και παντού μπορεί να τον προσκυνάς. Και παντού μπορεί να τον λατρεύεις. Και στο αυτοκίνητο μέσα, και στο σπίτι σου, και στην αυλή σου, και στο δρόμο, και στο βουνό,
και στο ναό μέσα, όπου θέλεις και στην εκκλησία μέσα, όπου θες μπορεί να τον λατρεύεις. Και αυτό προσέξτε, δεν πήγε να το πει στο ιερατείο. Έκανε μια τέτοια ομιλία, γιατί ο Ιησούς είπε τις μεγάλες αλήθειες σε μια πόρνη και δεν τις είπε στο ιερατείο. Και η δεύτερη μεγάλη αλήθεια, η δεύτερη μεγάλη αλήθεια, που δεν την είπε πάλι στο ιερατείο, αλλά την είπε σε μια πόρνη, είναι ο απεκάλυψε όταν του λέει, πες μου σε παρακαλώ, τι γίνεται με εκείνο τον Μεσσία, ήρθε, έρχεται, θα έρθει. Και της λέει, εγώ ημί ο Λαλώνση, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Δεν το απεκάλυψε πουθενά άλλο. Το γιατί το είπα στην άλλη ομιλία, υπάρχει ανεβασμένη στο διαδίκτυο, μπορείτε να την ακούσετε. Το γιατί ο Ιησούς απεκάλυψε μεγάλες αλήθειες σε μία πόρνη και όχι στο ιερατείο. Εγώ αυτή τη στιγμή όμως εξετάζω τη σύγχυση που είχε πάθει αυτή η απλοϊκή γυναίκα και της αποκαλύπτω ότι εγώ είμαι. Το ίδιο ομολογεί όμως και στον Ιωάννη, αλλά και ο Ιωάννης είχε πάθει σύγχυση. Και ο Ιωάννης είχε πάθει σύγχυση. Γιατί έπαθε ο Ιωάννης, μα πώς, αφού το είχε δει. Γιατί αμφιβάλλει αυτός ο οποίος τον εβάφτισε, αυτός ο οποίος είδε το Πνεύμα το Άγιον να κατέρχεται πάνω σε αυτόν και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Τι τον έκανε να αλλάξει τον Ιωάννη? Πρώτα απ' όλα οι παρερμηνίες των αρχιερέων. Κάποια στιγμή φαίνεται τον κλόνισε. Πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε να μην κλονιζόμαστε? Πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε να μην κλονιζόμαστε? Όχι μόνο απέναντι στα θέματα της πίστης, αλλά απέναντι και σε πρόσωπα που αγαπάμε. Πάει μια γειτόνισσα και λέει στην άλλη γειτόνισσα, για πρόσεχε τον άντρα σου, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, και μέσω της φεύγει το έδαφος. Λες και η γυναίκα δεν ξέρει τον άντρα της. Δεν ξέρει τον άντρα της. Μπορεί να μας κλονίσουν για το πρόσωπο του ιερέα, σε ορίες μας. Για τον ηγούμενο της Α Μονής, της Β, για τον τάδε μοναχό, για τον τάδε δεσπότη. Εδώ κλονίσανε τον Ιωάννη. Γιατί πηγαίνανε οι άλλοι από εκεί και του λέγανε, όχι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Και γι' αυτό αναγκάζεται και ο Ιωάννης και του λέει, είσαι εσύ, του λέει, ρωτήστε τον, ή έτερον ή άλλον Μεσσία περιμένουμε τελικά. Και του είπε και για ένα επιπλέον λόγο, δεν είναι μόνο οι παρερμηνίες των προφητιών. Δεν είναι μόνο οι παρερμηνίες των προφητιών. Είναι και ένας άλλος λόγος που αναγκάζεται ο Ιωάννης και το λέει. Διότι βλέπει ότι ο Σωτήρας αναμένει, μην ξεχνάτε, το Μεσσία ως ελευθερωτή του Ισραήλ. Και φαίνεται μέσα του ο Ιωάννης, το πίστευε και αυτό αυτός. Πίστευε ότι δεν είναι μόνο σωτήρας των ψυχών, όπως το πίστευαν και οι Απόστολοι. Διότι το Ισραήλ ήταν πάντοτε υποκατοχή. Όταν ήρθε ο Χριστός ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Όσο κράτησε η Ρωμαϊκή εποχή, το Ισραήλ ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Μετά το Ισραήλ μπήκε κάτω από το Βυζάντιο. Μετά μπήκε κάτω από τους Άραβες κατοχή το Ισραήλ. Μετά μπήκε κάτω από τους Οθωμανούς. Μετά μπήκε κάτω από τους Άγγλους και μετά τους Άγγλους το 1948 απέκτησε για πρώτη φορά την ελευθερία του. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν περιμέναν τον Μεσσία και περιμένουν τον Μεσσία, τον ελευθερωτή που θα ελευθερώσει το έθνος τους. Αυτό το πίστευε και ο Ιωάννης, σας φαίνεται. Και ο Ιωάννης ανάβει πιο πολύ και το ρωτάει,
πέρα από τη σύγχυση που παθαίνει με όλα όσα άκουγε περί προφητιών και ότι δεν ερμηνεύονται έτσι, αλλά ερμηνεύονται έτσι. Αλλά είχε και ένα άλλο. Μετά από λίγη ώρα θα του κόβαν το κεφάλι. Και είναι σαν να του λέει, αν είσαι εσύ ο Μεσσίας, τι κάθεσαι. Δεν βλέπεις ότι εγώ που σε βάπτισα θα μου κόψουν το κεφάλι. Κάνε κάτι να σωθώ. Είναι αυτό σαν να λέει ο Ιωάννης. Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, δεν βλέπεις ότι εγώ βρίσκομαι στη φυλακή και κινδυνεύω, χάνομαι. Πού είσαι, ώστε να κάνεις κάτι να σωθώ. Και ο Χριστός του απάντησε. Πείτε του, λέει στους πατέρες, εκφαρμόζει το Ισαΐες. Εδώ πάλι βλέπουμε ότι ο Ιωάννης, βλέποντας ότι ο ίδιος πλέον κινδυνεύει και ήλπιζε ότι θα τον σώσει ο Χριστός, ο οποίος δεν τον έσωσε. Και από εδώ παίρνουμε μήνυμα, τι, ότι πολλές φορές σε διάφορα προβλήματά μας ή όταν αρρωστήσει κάποιος, παρακαλούμε τον Χριστό και λέμε «Χριστέ μου, βοήθησέ τον να μην πεθάνει, Παναγία μου, κάνε ένα θαύμα». Και ο Χριστός δεν το κάνει. Ή έχουμε ένα πρόβλημα και λέμε «Θεέ μου, λύστο». Και δεν το κάνει ο Χριστός, όπως δεν έσωσε τον Ιωάννη. Το θαύμα το κάνει ο Χριστός πάντοτε για συγκεκριμένους λόγους όταν θέλει. Ο Θεός κάνει τα θαύματα για συγκεκριμένους λόγους. Διαφορετικά θα γινόντουσαν κάθε μέρα τα θαύματα. Όταν γίνεται ένα θαύμα, το επιτρέπει ο Θεός και γι' αυτό το κάνει ο Θεός το θαύμα. Δεν το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Εγώ πόσα θαύματα δεν έχω δει με το σταυρό που σταυρώνω. Γιατί όποιον σταυρώνω δεν γίνεται καλά. Αν το έκανα εγώ, όποιον σταύρωνα θα γινόταν καλά. Αν ήταν από τη δικιά μου τη δύναμη. Αλλά είναι από τη δύναμη του Τιμίου Ξύλου. Είναι από τη δύναμη του Σταυρού. Και εκεί ενεργεί όποτε θέλει ο Θεός. Και στο Θεό δεν θα πω εγώ πότε θα ενεργήσει. Εγώ μπορώ να τον παρακαλέσω. Αλλά ο Θεός όμως θα είναι εκείνος που θα πει ναι ή όχι. Και να πω στην περίπτωση του Ιωάννη, κόπηκε το κεφάλι του Ιωάννη. Δεν σώθηκε ο Ιωάννης. Και όπως αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες, γιατί δεν σώθηκε, παρότι ήτανε 30 ετών, 30 ετών ο Ιωάννης. Διότι συνελήφθηκε στις αρχές του κηρύγματος του Ιησού. Διότι ο Χριστός έφερε τον Ιωάννη επάνω στη γη μόνο για ένα λόγο. Να κάνει τη βάπτιση και να πει αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν τον είχε φέρει για άλλο λόγο. Επέτρεψε να γεννηθεί ένας άνθρωπος μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Άρα βλέπετε ότι πάντοτε ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο για κάθε άνθρωπο. Και τον αφήνει μέχρι την ώρα που θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό δεν μπορούμε τώρα, κάτω εμείς και βρισκόμενοι μέσα στο σώμα μας που είναι ύλη, και αυτή η ύλη μας περιορίζει στο να δούμε τα επέκεινα, να δούμε τα πνευματικά πράγματα, μας εμποδίζει. Αλλιώς θα είναι όταν φύγουμε μέσα από το σώμα μας. Αλλιώς θα βλέπουμε τα γεγονότα. Αλλιώς θα τα αντιλαμβανόμεθα. Τώρα μας εμποδίζει το σώμα να δούμε τα πνευματικά. Τότε πολλά πράγματα, όχι όλα, αλλά πολλά πράγματα θα τα πληροφορηθούμε. Θα μπορούμε να τα αντιλαμβανόμεθα όταν φύγει η ψυχή μας και είμαστε πλέον χωρίς το σώμα. Και τότε θα εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί γίνονται. Και θα δούμε ότι πόσο δίκιο έχει ο Θεός για το κάθε ένα που γίνεται. Άρα λοιπόν και στις προσευχές μας, πολλές φορές όταν δεν γίνεται κάτι από αυτό που ζητάμε, να μην στεναχωρούμεθα. Γιατί λέμε έχει ο Θεός. Κάτι ξέρει, κάτι θέλει, κάτι ζητάει ή έτσι ο Θεός θέλει να γίνει. Οπότε λέμε γεννηθείτε το θέλημά Του. Και για αυτούς οποιαδήποτε περίπτωση, αφού γίνεται το θέλημά Του, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Ακόμα και στο θάνατο. Στεναχωρούμεθα, λυπούμεθα, κλαίμε,
αλλά δοξάζουμε τον Θεό, γιατί τελικά έγινε το θέλημά Του. Και ο Θεός, μια και είμαστε παιδιά Του, ό,τι κοιτάει να γίνει, κοιτάει να γίνει το καλύτερο. Κοιτάει να γίνει το καλύτερο. Επανέρχομαι λοιπόν. Σύγχυση και ο πρόδρομος, σύγχυση και η Σαμαρίτιδα, η μετέπειτα Αγία Φωτεινή. Σύγχυση και το ιερατείο. Σύγχυση και οι νομοδιδάσκαλοι, γραμματείς και φαρισαίοι. Είναι, δεν είναι. Και τελικά που καταλήξαμε, ότι δεν ήταν. Εκεί καταλήξαμε. Πήρα απόφαση το συνέδριο των Ιουδαίων, θα λέγαμε σήμερα, Ιερά Σύνοδος. Μαζεύτηκε η Ιερά Σύνοδος και αποφάσισε ότι ένοχος θανάτου εστί. Διότι δεν είναι ο Μεσσίας. Μέσα εκεί θα θυμόσαστε το Γαμαλιήλ και κάποιους άλλους οι οποίοι έλεγαν είναι ο Μεσσίας. Αλλά κι αν δεν είναι, αφήστε τον, γιατί να τον σκοτώσουμε, γιατί να τον θανατώσουμε. Αλλά η πλειοψηφία των αρχιερέων της τότε εποχής πήραν απόφαση, η τότε Εκκλησία πήρε απόφαση και σταύρωσε τον Χριστό. Μέσα στη σύγχυση. Αυτή τη σύγχυση τη συναντούμε και σήμερα. Παράλληλες οι εποχές. Έρχεται ο Μέτης, έρχεται ο Αντίχριστος, δεν έρχεται ο Αντίχριστος. Είναι χάραγμα αυτό ή δεν είναι χάραγμα εκεί. Τι θα γίνει αν δεν πάρω. Και πώς θα ζήσω. Και πώς θα πάρω τα φαρμακά μου. Προσέξτε τι πλάνη έπαθε αδέλφια μου. Ο άνθρωπος. Γιατί σκέφτεται και προβληματίζεται. Είναι το πρώτο πόλο, το είναι δεν είναι. Είναι μια νέα σύγχυση που έχει επικρατήσει. Και αν δείτε στα θρησκευτικά περιοδικά μα διαβάσετε, γίνονται μεγάλες μάχες. 30 αγιορείτες επιτίθονται σε έναν ιερέα, ο οποίος είναι πνευματικός και με πολλά πνευματικά παιδιά. Ή και μητροπολίτες. Οι μεν λένε δεν είναι τίποτα, οι άλλοι λένε μακριά μην πάρετε. Δεν υπάρχει ομοψυχία, δεν υπάρχει ομοφωνία. Όπως δεν υπήρχε και την εποχή του Χριστού. Παράλληλες εποχές ζούμε. Παράλληλες εποχές. Άλλοι ιερείς μιλούν ότι δεν είναι τίποτα, ούτε το 666, ούτε το χάραγμα. Άλλοι ιερείς λένε αυτό είναι πνευματικό χάραγμα. Το 666, ναι μεν συμβολίζει τον διάβολο, αλλά μην περιμένετε, λέει, ότι κανείς θα έρθει να σας βάλει στο χέρι ή στο μέτωπο. Είναι συμβολικό, λέει αυτό. Που θέλει να δείξει ότι αντί να κάνεις τα έργα τα καλά και τα αγαθά του Θεού, γι' αυτό λέει το βάζεις στο χέρι, δήθεν, διότι εσύ θα πράττεις με τα χέρια σου άνομα πράγματα. Και με το μυαλό σου, αντί να σκέφτεσαι το Θεό, θα σκέφτεσαι όλα τα σατανικά. Γι' αυτό λέει θα το βάλει δήθεν στο κούτελο. Θέλοντας να δείξει ότι είναι πνευματική επιρροή. Έτσι ήδη είναι χαραγμένοι με το 666 όσοι ευρίσκονται στην αμαρτία, όσοι ευρίσκονται μακριά από το Θεό. Είναι ήδη του διαβόλου. Ήδη ανήκουν στο τάγμα του Αντιχρίστου. Δεν περιμένουμε, λέει, να αυτό μας βάλουν κάτι άλλο. Μην περιμένετε, λέει, όταν δει κάποιος να σας βάλει κάτι στο χέρι. Και αυτά τα λένε αρχιερείς. Σήμερα αρχιερείς και τα λένε και ιερείς. Οι πατέρες φυσικά οι Άγιοι, και αυτό πρέπει να διαβάζουμε, τι λένε οι Αγίοι μας. Τι λένε οι Αγίοι μας. Γι' αυτό έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι έχουν ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Και την Αγία Γραφή δεν είμαι εγώ ικανός να την ερμηνεύσω, ούτε εγώ, ούτε κανένας αρχιερέας, ούτε κανένας ιερέας.
Αυτοί ήταν άγιοι και θεοφώτιστοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να διαβάζουμε τι λένε οι άγιοι. Και εμείς ακολουθούμε τις ερμηνείες αυτές και τις που δώσανε οι άγιοι. Όχι αυτοί που δίνουν οι σημερινοί κληρικοί, είτε είναι αρχιερείς, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι λαϊκοί. Ο άλλος λέει, άμα πάρεις τώρα την κάρτα του πολίτη, πάει, πήγε σκόλαση. Αποδέχτηκες, λέει, το διάβολο. Ο άλλος λέει, όχι, είναι προστάδιο. Δεν είναι το τελικό στάδιο. Ο άλλος λέει, αφήστε τα, αυτά είναι ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη δεν ερμηνεύεται. Μην ασχολείστε με τέτοια πράγματα. Κοιτάτε την ψυχή σας, κοιτάτε να κάνετε έργα αγαθά, κοιτάτε να είστε κοντά στο Θεό και πνευματικά. Ό,τι γινόταν την εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστός, τα ίδια βιώνουμε και σήμερα. Εμένα αυτό, αδέρφια μου, με προβληματίζει, γιατί ο Χριστός, όταν γινόταν αυτές οι συζητήσεις, ήταν παρόν. Είπε στη Σαμαρίτινα, εγώ είμαι ο λαλώνης. Ήτανε επάνω στη γη ο Χριστός, όταν γινόταν αυτές οι διαφωνίες. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί αυτές οι συζητήσεις δεν γινόταν πριν από 100 χρόνια? Ή δεν υπήρχαν αυτές οι συζητήσεις? Γιατί γίνονται σήμερα? Αυτό με βάζει σε μεγάλη υποψία να πιστεύω ότι ο Αντίχριστος είναι επί της γης. Το πότε θα εμφανιστεί θα το δείξει ο Κύριος. Το πότε θα εμφανιστεί θα το δείξει ο Κύριος. Αλλά δείχνουν όλα τα σημάδια, όπως και αυτό το σημάδι της συγχύσεως, ότι προς τα εκεί βαδίζουμε. Βαδίζουμε προς τα εκεί, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ως σωτήρας, όπως τον αναφέρει η Αποκάλυψη και όπως τον ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Και όπως τον ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό λέω, ζούμε σε δύσκολες ημέρες και σε δύσκολες εποχές, διότι υπάρχει μεγάλη και τρομερή σύγχυση. Το επόμενο που με ρώτησε η κυρία, αφού της είπα, τι λέει ο δεσπότης σας εκεί στη Λαμία, δεν σας είπε να μην πάρετε και ιερείς? Λέω, φανατικός είναι ο άνθρωπος. Τι λέει ο Μητροπολίτης Πειραιώς, τι λέει ο Καλαβρίτων? Ακόμα και η Ιερά Σύνοδος κρατάει επιφυλακτική θέση, της λέω. Είπε, μην πάρετε, μην κάνετε, θα σας πούμε. Δεν είπε πάρτε. Πώς ο ιερέας σας βγαίνει και λέει πάρτε? Πώς το πράττει, λέω, αυτό? Ακόμα και η Ιερά Σύνοδος, που δεν έχει το αλάθη τότε και να πει, και το έχουμε συζητήσει σε άλλες συνάξεις μας, πώς λοιπόν, λέω, κυρία μου, σας λέει, έχετε δίκιο, πάτερ, ότι αυτή είναι η φανατική? Μήπως, λέω, ο πνευματικός σας δεν γνωρίζει και σας κατευθύνει λάθος, αντί να σας κατευθύνει σωστά? Ευχαρίστησε η γυναίκα. Και αφού μου είπε και το δεύτερο, φυσικά κλείσαμε το τηλέφωνο. Το δεύτερο ποιο είναι? Πώς θα ζήσουμε? Πώς θα ζήσουμε αν δεν πάρουμε την κάρτα? Πώς θα πληρώσω το ενίκιο? Πώς θα πληρώσω, θα πάρω το μισθό, αφού θα είναι βιβλιάριο υγείας? Πώς θα αγοράζω τα φάρμακά μου? Τι θα γίνει? Θα πεθάνω, λέει. Και εγώ και είμαι ηλικιωμένη, τα παιδιά μου, πώς θα επιβιώσουμε, πάτερ? Αυτή η ερώτηση πάρα πολύ με στεναχωρεί. Και δεν με ρωτάει ένας. Με ρωτούν πάρα πολύ. Και ήταν η αιτία να κάνω το σημερινό
θέμα στη σημερινή μας συνέχιση. Η μεγαλύτερη πλάνη του διαβόλου. Η μεγαλύτερη πλάνη του διαβόλου. Ποια? Μας έδεσε με τα υλικά αγαθά. Πώς θα ζήσω? Γιατί ο άνθρωπος πριν 200 χρόνια που δεν είχε μισθό ή 100 χρόνια δεν ρώταγε και που δεν είχε φάρμακα? Έπαιρνε φάρμακα από τη φύση, τα λεγόμενα γιατροσόφια. Και αν ήταν κάτι άλλο μπορεί να πέθαινε αν δεν έβρισκε. Έχανε τη ζωή του. Όπως αν πάθαινε μια σκουλικονίτιδα ή μια καρδιά, δεν προλάβει, πέθανε, αφού δεν υπήρχε κάτι ιατρικό. Πώς δέθηκε ο άνθρωπος σώνει και καλά με την ύλη και να απολαμβάνει την ύλη και να φοβάται το θάνατο, γιατί εκεί καταλήγουμε, γιατί φοβάται μην πεθάνει. Φοβάται μην πεθάνει. Και δεν είμαι σαν χριστιανοί. Είδατε όπως διαβάζαμε το μεσημέρι στον Άγιο Ιωάννη τον Συναίτη, ότι λέει ο σωστός ο χριστιανός τι κάνει? Ένα από το ότι βαδίζει καλά πνευματικά ποιο είναι? Επιζητεί το θάνατο. Γιατί? Για να πάει μια ώρα γρηγορότερα κοντά στον αγαπημένο του Ιησού. Αν πάρεις μια μάνα και αφήσεις εδώ την οικογένειά της και την πας στην Αμερική, αυτή η μάνα τι θα επιζητά? Μια ώρα γρηγορότερα να γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Μα το σπίτι μας είναι ο παράδεισος. Πώς δεθήκαμε με τη γη? Πώς δεθήκαμε με τον τόπο εξορίας? Με τρελαίνει η ιδέα αυτή, αδέλφια μου. Δηλαδή σκέφτομαι ότι αυτοί που ήταν επί δικτατορίας στη Γιάρο, όταν έφτασε η ώρα και τους είπανε έχουμε δημοκρατία, επιστρέφετε στα σπίτια σας, αυτοί να λέγανε και πώς θα αφήσουμε τη Γιάρο και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τη Γιάρο? Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Πώς δεθήκαμε με μάταια πράγματα, με ψεύτικα πράγματα, που εδώ θα είμαστε για 60, 70, 50, 80 χρόνια μαζί και με συγγενείς και με φίλους και με παιδιά. Εκεί θα ζούμε αιώνια μαζί, εκεί δεν είμαστε μαζί. Εκατομμύρια έτη των εκατομμυρίων, δεν υπάρχει τέλος. Εκεί είναι η ζωή και γι' αυτό λέγεται αιώνια, δηλαδή δεν έχει αιώνες τέλος. Οι αιώνες δεν έχουν τέλος. Εδώ τι είναι? 50, 60, 70, 80 χρόνια. Πώς μας ξεγέλασε ο διάβολος και έχουμε δεθεί, δεν υπάρχει, με τη γη, με την ύλη. Μεγαλύτερη απάτη που έχει κάνει ο πλάνος. Έχει δέσει τον άνθρωπο με τούτη τη γη, με τούτη τη ζωή. Που είναι ζωή εξορίας. Έχουμε βγει έξω από το σπίτι μας. Και λέτε μετά και θα χαθούμε. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι μετά θα είμαστε μαζί? Τότε είμαστε άπιστοι. Τι λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό? Αφού μαζί με την οικογένειά μας θα είμαστε μετά. Όσοι έχουν παιδιά μαζί με τα παιδιά τους θα είναι. Μαζί θα ζούμε. Δεν θα ζει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Η ζωή συνεχίζεται. Και εκεί συνεχίζεται, μας είπε ο Χριστός, αιώνια. Αιώνια συνεχίζεται. Και τι αν πεθάνουμε εμείς τώρα? Ωραία, και τι έγινε? Αν πεθάνει η Νατάσα. Παράδειγμα. Σε 70 χρόνια τα παιδιά της ήταν κοντά της πάλι. Μαζί ήταν στην ίδια οικογένεια, ήταν πάλι. Και φεύγει τόσο γρήγορα ο χρόνος που δεν το συνειδητοποιεί ο άνθρωπος. Κυλάνε τα χρόνια και φεύγουν. Κυλούν τα χρόνια και φεύγουν. Αυτή λοιπόν η απάτη, το να ζήσουμε.
Κύριε, δεν σκέφτονται όχι η βασιλεία των ουρανών, το πώς θα πάρω τα φαρμακά μου, πώς δεν θα χάσω το σπίτι μου, πώς θα επιβιώσω τον εαυτούλη μου, την οικογένειά μου, τους δικούς μου. Η φιλαυτία σε όλο το μεγαλείο της. Σε όλο το μεγαλείο της. Και αυτά να τα ακούσει όχι από κοσμικούς. Αν μου τα έλεγαν κοσμικοί, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Θα έλεγα, ζουν μακριά από το Θεό, δεν έχουν νου Χριστού, είναι ακατήχητοι οι άνθρωποι, δεν γνωρίζουν. Και γι' αυτό τα λένε. Εδώ στα λένε χριστιανοί. Στα λένε άνθρωποι που εξομολογούνται, άνθρωποι που κοινωνούν. Και αντί να ποθούν μια ώρα γρηγορότερα να βρεθούν με τον Χριστό ή να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Οι χριστιανοί πάντοτε ήταν πρόθυμοι να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όπως έδινε, όπως έδωσε ο Χριστός τη ζωή του για μας. Εμείς φοβόμαστε. Μην υποφέρουμε, φοβόμαστε το μαρτύριο, φοβόμαστε το διωγμό. Τι νερόβραστοι χριστιανοί είμαστε. Χαλβάδες έχουμε γίνει. Πού είναι ο Χριστός μας? Πού βασιλεύει μες στην καρδιά μας ο Χριστός? Πώς μας πλάνευσε έτσι ο πλάνος? Και όχι μόνο αυτό. Δείχνει και απιστία απέναντι στο Θεό. Δείχνει και απιστία. Γιατί δεν αφήνομαι στα χέρια του Θεού? Γιατί λέω εκείνο καθημερινά της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τον εαυτό μου και όλους μας ας τους αφήσουμε στα χέρια του Θεού και ό,τι γίνει. Αν θέλει να μας σώσει, θα μας σώσει για να ζήσουμε κάποια χρόνια ακόμα, όπως έσωσε και το λαό του Ισραήλ μέσα στην έρημο. Όταν περάσαν την Ερυθρά θάλασσα, ούτε να φάνε είχανε, ούτε φάρμακα είχανε, ούτε νερό είχανε. Τίποτα δεν είχανε σε μια έρημο. Και όμως ο Κύριος τους σκέπαζε, λέει, με την εφέλη. Και τους έριχνε και νερό, τους βρήκε και μάνα τους έριχνε και ορτίκια τους έριχνε και τα πάντα τους είχε. Ούτε αυτό το πιστεύουνε. Ότι και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Στα χέρια της Παναγιάς μας. Στα χέρια των Αγίων μας. Ούτε αυτό το πιστεύουμε. Γιατί δεθήκαμε με την ύλη. Πάνω απ' όλα η καλοπέρασή μας, πάνω απ' όλα να περνάμε καλά, να επιβιώνουμε καλά, να ζούμε καλά, να γεράσουμε. Ζούμε και καλά. Και τότε γιατί να πεθάνει η Αγία Μαρίνα στα 17. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτρης, γιατί να πεθάνει στα 23, στα 24. Γιατί να μαρτυρήσουν? Γιατί να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό? Ας λένε, ας προσκυνήσω τα είδωλα. Και τι έγινε, εντάξει, μετά ξαναμετανώ. Ξανακλαίω, ζητάω αίματο. Πάντως τώρα γλίτωσα τον θάνατο. Βρήκα τρόπο να γλιτώσω. Δεν διανοούν το τέτοιο πράγμα. Και όταν η Γραφή επίσης πάλι μας λέει ότι εκείνη την περίοδο να είστε έτοιμοι, γιατί θα υποστείτε διωγμούς από τον Αντίχριστο. Δηλαδή άμα δεν πάρω την κάρτα, τι θα κάνω? Και άμα σου πει ξεχάστε την κάρτα, πάμε απευθείας στο χέρι, τι θα κάνεις πάλι? Θέτω το ερώτημα. Εάν το κράτος, που εγώ πιστεύω ότι εκεί θα πάει η υπόθεση, εγώ θεωρώ ότι ο Γέροντας Παΐσιος σε αυτό το σημείο που μου είχε πει
ότι πατέρα Νεκτάριε, βιάζονται. Δεν θα προλάβουν να βγάλουν τις κάρτες, λέει. Θα πάνε απευθείας για το χέρι και το μέτωπο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κιόλας. Και έτσι το πιστεύω κι εγώ. Βιάζονται τόσο πολύ που θα πάνε απευθείας αυτοί. Κάποια στιγμή στο χέρι και στο μέτωπο. Άντε λοιπόν δεν είναι η κάρτα. Δεν βγάλαν καμία κάρτα. Και σου λέει παρακαλούμε απευθείας στο χέρι και στο μέτωπο. Απευθείας στο χέρι, τι θα κάνουμε. Θα ξαναργήσουμε να ξαναλέμε και πώς θα πάρω τα φάρμακα και πώς θα πάρω τη σύνταξή μου και πώς θα πληρώσω την εφορία και τι θα γίνω χωρίς χρήματα. Πάλι το ίδιο θα λέμε. Πάλι το ίδιο θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Πάλι το ίδιο θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Και ξέρετε, όπως πάνε τα πράγματα με τις τράπεζες, εάν προσέχετε, θα δελτία ειδήσεων, αυτά που λένε πολλά ψέματα και οι εφημερίδες. Όμως φεύγουν αλήθειες, δηλαδή τι βλέπουμε. Βλέπετε ότι τις τράπεζες τις αγοράζουν. Είδατε πάει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, πωλείτε. Θα πουληθεί και η αγροτική τράπεζα λέει μετά. Θα ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες, μία-μία θα πουλιέται. Και ποιοι τις αγοράζουν, οι μεγάλες τράπεζες. Αυτοί που μας δανείζουν. Τις κάνουν υποκαταστήματά τους. Επειδή δεν αντέχουν στην κρίση, στην οικονομική, γι' αυτό τη δημιουργούν αυτή την κρίση. Δεν αντέχουν και τι κάνουν. Αφενός μέσω αγοράζουν λιμάνια, αεροδρόμια. Τ' άκουσα προχθές. Τον Πρωθυπουργό λέει θα πουλήσουμε και δρόμους. Να πάρουμε λύση του τρικόρτου, να βάλουμε διόδια. Και θα έχουμε μετά έσοδα. Όποιος πάρει ένα δρόμο, αφού είναι δικός του, είναι ιδιωτικός ο δρόμος. Έχεις δικαίωμα μετά να βάλεις διόδια. Γιατί βάζει τα διόδια, νομίζετε, ο κάθε επιχειρηματίας που έχει πάρει την Αττική οδό, την άλλη οδό. Πώς βάζει τα διόδια. Δεγνατία. Βάζουνε τώρα. Βάζουν τώρα. Και μάλιστα ηλεκτρονικά. Θα είναι μόνο ηλεκτρονικά για να περάσεις. Λοιπόν, σου λέει δικός μου είναι ο δρόμος, ό,τι διόδια θέλω βάζω. Και όσα θέλω βάζω. Δεν ανήκει του κράτους. Αγοράζει τα αεροδρόμια, αγοράζει τα λιμάνια. Σε φέρνουν λοιπόν σε τέτοια θέση, όπως όταν έχεις ένα σπίτι και πάνε να στο πάρουν, λες να πουλήσω το τραπέζι, να πουλήσω την τηλεόραση, να πουλήσω τα χτυλίδια, ό,τι έχω. Το ίδιο κάνει αυτή τη στιγμή μας, αυτή τη στιγμή το κράτος μας. Πουλάει, ό,τι έχει. Και οι μεγάλες οι αγορές, αυτοί οι δανειστές μας, αγοράζουν. Και έτσι σου παίρνουν και το έδαφος και θα πάρουν και τις τράπεζες. Όλες τις τράπεζες. Και όταν πάρουν την τράπεζα, όλες, ξέρετε ποια θα είναι η απόφαση, γιατί αυτοί είναι Εβραίοι από πίσω. Οι μεγαλοτραπεζίτες, οι αγορές, είναι εβραϊκής καταγωγής. Αλλαγή συστήματος πληρωμής. Αν θέλετε να κάνετε, θα είναι απόφαση της τράπεζας και όχι του κράτους. Θα σου πει η τράπεζα που θα εδρεύει στο Βέλγιο, στην Ελβετία, ότι εγώ δεν θέλω βιβλιάρια, εμένα οι συναλλαγές θα γίνονται με το χάραγμα. Θα σηκώνεις και θα καταθέτεις χρήματα μόνο όταν έχεις στο χέρι σου το χάραγμα. Και θα είναι απόφαση της τράπεζας τότε. Δεν θα είναι του κράτους. Και το κράτος θα λέει, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Εγώ τους δημοσίους υπαλλήλους ή οποιοδήποτε. Όταν πρέπει να τον πληρώσω τα χρήματα μπαίνουμε στην τράπεζα. Κοίτατε τώρα δια νόμου, ακόμα και οι εργάτες, τα χρήματα θα μπαίνουν στην τράπεζα. Και αν το χρήμα γίνει ηλεκτρονικό και καταργηθεί, θα κινείται μόνο μέσω τραπέζης. Δεν θα υπάρχει ρευστό στο χέρι. Άρα λοιπόν, η τράπεζα αν αποφασίσει, η οποία θα τις έχει αγοράσει όλες, ότι αλλάζω τον τρόπο πληρωμής και δεν θα έχω βιβλιάρια,
Είδατε, ήδη έχει αλλάξει τρόπο πληρωμής. Έχει βάλει τη Mastercard. Ήδη έχει μόνος το αποφάσισε, μόνος το έκανε. Δεν ρωτάει το κράτος. Όποιος θέλει λέει, μπορείτε να συναλλάσσετε και επειδή η τράπεζα είναι κλειστή, είχε παίξει το κουτί, πηγαίνετε με την κάρτα σας να πάρετε. Μετά θα σου πει, δεν έχω υπαλλήλους, γιατί δεν τους βάλω τους υπαλλήλους. Είδατε στο Ισραήλ που πήγαμε, αυτοί που περνάγαν που βάζαν το χέρι στο μηχάνημα. Γιατί δεν ερχόντουσαν εκεί στα διαβατήρια. Γιατί δεν ερχόντουσαν στα διαβατήρια. Βάζαν το χέρι τους στο δεξί στο μηχάνημα. Τι είχε το χέρι τους δεν ξέρω. Πάπ' και περνάγανε. Δεν είχαν διαβατήριο αυτοί. Μπαίνανε και βγαίνανε από το Ισραήλ. Εμείς που είχαμε διαβατήρια πήγαμε στα διαβατήρια. Αυτοί που δεν είχαν είδατε που πηγαίνανε. Το είδατε. Συμφέρει λοιπόν το κράτος να έχει υπαλλήλους να πληρώνει για τα διαβατήρια. Όχι. Γιατί να πληρώνει. Γιατί να πληρώνει διαβατήρια το κράτος, να πληρώνει υπαλλήλους. Θα σου πει όλοι παρακαλώ με το χέρι. Γιατί έτσι γλιτώνει, μειώνει υπαλλήλους. Μειώνει υπαλλήλους. Τώρα από τους περισσότερους δρόμους σε έχει αγοράσει, όπως είναι γνωστό, ο Κόμπολας. Μεγάλο επιχειρηματίας. Έχει 2.000 υπαλλήλους στα διόδια σε όλη την Ελλάδα. 2.000 υπαλλήλους. Δίνει ψωμί σε 2.000 οικογένειες. Από 1.000 ευρώ να δίνει, μέσω όρο. Είναι 2 εκατομμύρια το μήνα, πληρώνει τους υπαλλήλους. Εάν βάλει ηλεκτρονικά διόδια, πόσους θα πληρώνει. Κανένα. Θα του μένουν τα 2 εκατομμύρια, δικά. Άρα τι τον βολεύει να βάλει, αφού βγήκαν τα ηλεκτρονικά διόδια, τι τον βολεύει να βάλει, σε όλους τους δρόμους ηλεκτρονικά, διόδια και οι υπάλληλοι να πάνε σπίτια τους. Και έτσι δεν θα υπάρχει πληρώνω, δεν πληρώνω. Και 2.000 υπάλληλοι θα πάνε σπίτια τους. Έτσι και το κράτος. Τι τους θέλει αυτούς στα διαβατήρια εκεί. Θες να ταξιδεύσεις στο χέρι κύριε. Το ίδιο και οι μεγάλες αγορές, οι μεγαλοτραπεζίτες, οι Εβραίοι, αφού αγοράσουν τις τράπεζες, προχθές είχα πάει στην αγροτική, λέω τι γίνεται να σας αγοράσουν. Μου λέει προς στιγμή τον γλιτώσαμε πάτε. Λέω πώς τον γλιτώσατε. Λέει απόλυση η αγροτική δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υπαλλήλους. Οπότε μείωσε τα έξοδα. Αύριο μεθαύριο όταν την αγοράσουν, γιατί δεν θα βγαίνει πέρα, θα πει το αφεντικό και για την εθνική, αυτός που θα την αγοράσει και οποιαδήποτε τράπεζα, θα πει μου φτάνει ο διευθυντής μονάχα μέσα. Να πληρώνω ένα διευθυντή. Όλη η τράπεζα θα μπαίνετε μέσα αλλά με μηχανήματα και με το χέρι. Θα αλλάξουν αυτή τον τρόπο. Τότε εγώ τι θα πω που εφαρμόζεται η Αποκάλυψη. Ότι την εποχή του Αντιχρίστου προσέξτε γιατί θα σας δώσουν, δεν θα μπορέσει κανείς να πουλάει, να αγοράζει, να συναλλάσσετε με το χρήμα εάν δεν έχει το χάρτη. Πώς θα πάρω το φαρμακά μου, πώς θα πάρω το μισθό μου, πώς θα πληρώσω το ρεύμα, πώς θα πληρώσω την εφορία. Να, εμάς ήρθε η εφορία τώρα να πληρώσουμε του μοναστηριού. Άμα δεν την πληρώσεις, τι γίνεται, θα έρθει το κατάσχητο κτίριο. Μια, δυο, τρεις, όποιος δεν πληρώνει την εφορία, γίνονται κατασχέσεις. Τι θα κάνω, θα το πάρω για να μην χάσω το μοναστήρι και θα πω βάλτε μου το να πάω να πληρώσω για να γλιτώσω το μοναστήρι. Αυτή η λογική θα υπερισχύσει. Μα ο Χριστός το λέει. Γι' αυτό μας προετοιμάζει ότι θα γίνουν διωγμοί και μαρτύρια. Άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για διωγμούς και μαρτύρια. Αλλά και δεν πρέπει να είμαστε δεμένοι με την ύλη. Θα πρέπει να επιθυμούμε το θάνατο.
Θα πρέπει να επιθυμούμε να πάμε κοντά στον Χριστό μας. Να είμαστε κοντά στην Παναγιά μας, κοντά στους Αγίους, κοντά στους Αγγέλους. Με όλα τα δικά μας πρόσωπα. Και για να είμαστε όλοι μαζί, γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, να ζούμε την κατά Χριστόν ζωή. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη. Θανάτω, θάνατο, πατή σας. Τον τέλειωσε το θάνατο, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Υπάρχει ζωή μετά πάλι. Δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ζωή μετά. Δείτε λοιπόν τι έχει πετύχει, αδέλφια μου. Ο διάβολος. Τη σύγχυση και να πλανήσει τον κόσμο και να τον δέσει με την ύλη. Εμείς μένουμε πιστοί στα όσα γράφουν και όπως τα ερμηνεύουν οι Άγιοι. Αυτό κρατήστε το καλά μέσα στο μυαλό σας. Διότι όσο περνούν τα χρόνια και πλησιάζει η μέρα εμφανίσεως του Αντιχρίστου, η σύγχυση θα γίνεται ακόμα πιο χειρότερη. Που μέχρι και οι πόρνες στους οίκους ανοχής θα ρωτούν, ήρθε ή δεν ήρθε ο Αντίχριστος, όπως ρώτησε η Σαμαρίτιδα. Και αυτές θα προβληματίζονται. Και θα προβληματίζονται όλο και περισσότεροι. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ότι να μην είμαστε δεμένοι ούτε με την οικογένεια, να δεν σκεφτόμαστε πώς θα πεθάνουμε, ούτε να φοβάμαι το θάνατο, ούτε μην χάσω το σπίτι, ούτε μην χάσω τα φάρμακα. Το Χριστό να μην χάσω. Το Χριστό να μην χάσω. Γιατί μετά θα ζω αιώνια στην κόλαση. Όχι στη ζωή, αλλά αιώνια στην κόλαση. Μακριά από το Χριστό. Ας φροντίσουμε λοιπόν να εγκλωβίσουμε το Χριστό μες στην καρδιά μας. Να τον κλείσουμε, να τον φυλακίσουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Και να προσέξουμε, μην πέσουμε θύματα της παρερμηνίας των προφητιών περί Αντιχρίστου και μην πέσουμε στην πλάνη του διαβόλου και μας δέσει με την ύλη. Καλό παράδεισο να έχουμε όλοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και έτησε της μνήμας η ζωή, χάρισάντος.